Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει ο σεφτής Δανάης Μπάρκα, ο οποίος βγαίνει και λέει και εξομολογείται ότι δεν είχε να φάει και ότι έμενε σε ένα δωμάτιο 7 τετραγωνικών. Μια συγκλονιστική πραγματικά συγκλονιστικά. Συνέντευξη. Για να συγκλονιστικά τα όσα λέει ο Τίμος Ζαχαράτος. Μιλάει για τις δυσκολίες που πέρασε, που δεν είχε να φάει για μέρες ολόκληρες και ζούσε πραγματικά σε ένα δωμάτιο 7 τετραγωνικών. Για να ακούσουμε. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη μαγειρική? Υπήρχαν οι ρίζες, υπήρχε στο DNA, γιατί η μητέρα μου κάνει την ίδια δουλειά. Ναι, ο αδερφός του πατέρα μου, ο θείος μου πάλι ήταν στη Γαλλία. Αλλά γενικά νομίζω ότι εκεί έβρισκα την γαλήνη μου. Πραγματικά δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα στην ζωή μου που να κοίταξα το ρολόι και να είπα ότι τι ώρα είναι να τελειώσω να σχολάσω. Και εσύ μεγάλωσες στην Πάτρα. Ναι, ναι. Πώς βρέθηκες στο Παρίσι? Η Γαλλία γενικά είναι η μέκα της γαστρονομίας. Και ο απότερος σκοπός μου ήταν να δουλέψω με τον καλύτερο σεφ του κόσμου. Και τον γι' αυτόν καταφέρες. Τον λόγο. Ναι, 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 δούλεψα. Δούλεψα στο εστιατόριό του. Στο Ζωέλ Ρομπουνσόν, στο Λατελιέ, στο Παρίσι. Επειδή δούλευες και σε ένα πολύ καλό, το καλύτερο εστιατόριο. Ναι. Είχες υποστεί ποτέ bullying? Ναι, έχει κάθε μέρα bullying. Έχω δει παιδιά πριν το σέρβις να φεύγουν κλαίγοντας. Και είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Επειδή έχω διαβάσει σε μία ανάρτησή σου στο Instagram ότι γενικότερα ήταν πολύ δύσκολα. Είχες κοιμηθεί σε παγκάκι, ότι δεν είχες λεφτά ούτε για εισιτήριο. Είμαι την μαγειρική, είμαι ερωτευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έκανα πίσω για το αν δεν είχα φάω, αν δεν είχα κοιμηθώ, αν έκανε κρύο έξω. Όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, μας κάνουν να εκτιμήσουμε αυτό που είμαστε σήμερα. Εσύ δηλαδή για πόσο καιρό μπορεί να μην είχες ένα σπίτι να κοιμηθείς? Υπάρχουν κάποια δωμάτια, ας πούμε, μπορεί να είναι 7-8 τετραγωνικά και να τα νοικιάζεις σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Για να μείνεις μέσα στο σπίτι. Έτσι είναι. Για πόσο καιρό έμενες σε ένα δωμάτιο 7 τετραγωνικών? Για πάρα πολύ καιρό. Ναι, πάρα πολύ καιρό. Αλλά εντάξει, αν γύριζα το χρόνο πίσω πάλι θα το έκανα σίγουρα. Δεν είχες λεφτά να φας? Εντάξει, έχει τύχει πολλές φορές. Είμαστε μάγειρες. Και ο μάγειρας αυτή είναι η ζωή του, δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ότι ίσως να μην έχεις να φας, αλλά να κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα. Και από τα πολλά αστέρια, ερχόμαστε εδώ, στο αστέρι, στη Δανάη. Πότε θα το πάρεις το κορίτσι? Σιγά σιγά. Α, το προετοιμάζεις το έδαφος. Για πες μου, τι σκέφτεσαι να κάνουμε τη Δευτέρα? Θες να κάνουμε παιδί? Αυτά ακούει ο Τζίφος και στεναχωριέται. Καταλαβαίνεις, τώρα εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα φλερτ. Τη στιγμή που ο Τζίφας έχει την καψούρα του με τη Δανάη Μπάρκα. Πάμε παρακαλώ πολύ, το άσμα που αφιερώνει εδώ ο Τζίφας η Δανάη Μπάρκα. Παρακαλώ πολύ, για βάλτε το παρακαλώ. Δεν το παρακαλώ, πιστεύω. Πάμε παρακαλώ. Σ' αγαπάω ματούς, σ' αγαπάω, σου λέω. Είμαι μόνος μακούς, είμαι μόνος μακούς. Σ' έχω ανάγκη, πεθαίνω. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, μ' ακούς. Σ' αγαπάω, σου λέω. Είμαι μόνος, μ' ακούς, είμαι μόνος, μ' ακούς. Σ' έχω ανάγκη, πεθαίνω. Δανάη Μπάρκα! Μας κι άρεσε να χορηγείται εδώ ο Τζίφας με αυτά που λες στον αέρα με τον σεφ σου, το μάγειρα, το παιδί να είναι καλά και δυνατό και να ορθοποδεί η ζωή του. Ναι, αλλά τι μας δείχνει όμως αυτό? Ότι πρέπει να αλλάξει επάγγελμα ο Τζίφας. Μα μαγειρεύει καλά ο Τζίφας. Ναι, αλλά δεν είναι σεφ, γιατί έχει μια κλίση προς το σεφ. Συγγνώμη, και ο άλλος, ο Τουρβό αδερφός. Σεφ ήτανε. Δεν ήτανε, γινότανε σεφ. Στη σχολή πήγαινε. Να πάει και ο Πάνος σε μια σχολή μαγειρική. Δεν έχει τελειώσει μαγειρική. Γιατί δεν πάει και ο Πάνος σε μια σχολή μαγειρική? Να έχει κάποια ελπίδα. Πρέπει να ξεκινήσω λοιπόν τη σχολή μαγειρική. Ωραία, θα τσοντάρουμε όλοι. Θα τσοντάρουμε όλοι ρεφενέ να γράψουμε τον Τζίφα σε σχολή μαγειρική. Μπας και γίνει κάτι με τη Δανάη Μπάρκα. Δεν σ' ακούω. Δανάη. Τρώμε και τσάμπα, δεν θα πάρουμε έτσι. Βρε εδώ, άστο φυσικά στο κεφάλι μας. Τι μου λες τώρα εδώ.
Την καλησπέρα μας να δώσουμε στο κορίτσι. Θέλε, μη φεσιγάσεις το κεφάλι μας εδώ. Τι μόλις εδώ. Θα το πληρώσουμε και τα χείριθμα να είναι κιόλας, τα μαθήματα. Μάλιστα. Και μετά το στείλουμε Γαλλία. Το στείλουμε με τη Δανάη μπάρκα. Δεν είναι στο Μέγκα η Δανάη. Δεν τα κοιτάει αυτά με Γαλλία και τέτοια. Γιατί και ο Απόστολος Ρουβάς στην Ελλάδα. Γαλλία, άστο, άστο. Πήγαμε, γυρίσαμε. Μάλιστα, έχει πάει και στη Γαλλία. Πήγαμε, γυρίσαμε, δουλέψαμε. Ήταν στη Γαλλία χρόνια ο Τζίφας. Δανάη μπάρκα, κορίτσι μου, τι να σου πω εδώ πέρα. Υπάρχει ένας γιόρτας μεγάλος. Δες το σοβαρά. Δείτε λίγο τον Τζίφα μας, δείξτε τον παρακαλώ. Δεν το πιστεύω. Γιατί το κάνεις αυτό στο κορίτσι. Καλά δείξτε σε τον μένα. Λίγο παρακαλώ πάλι. Καλά σε μένα που είμαι έτσι όπως είμαι. Το κορίτσι, με την γραβατούλα του εδώ. Με τα γυαλάκια του. Με το δολοφονικό χαμόγελο. Εδώ. Να είσαι καλά ρε Φιλίπε. Εδώ πάμε παρακαλώ. Και τα δυο χείλη μου φωνάζουν και λένε σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος. Να πούμε ότι είναι και ντροπαλός ο Τζίφας, έχει κοκκινήσει, είναι ντροπαλούλης, δεν πειράζει, πάμε παιδιά, πάμε, η καψούρα και ο έρωτας δεν κρύβονται, πάμε.